κύριο Νίκο Παπά, Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής. Καλή σας μέρα, κύριε Παπά. Γεια σας, κύριε Παπά. Χαμπέμους άδειες τελικά. Όπως είπατε και όπως γράψατε. Καλημέρα, κυρία Τζίμα. Γεια σας. Καλορίζει και εσείς. Να είστε καλά. Νομίζω ότι είναι μια καινούρια μέρα για την ελληνική τηλεόραση. Υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο, υπάρχουν βεβαίως πολύ αυστηροί κανόνες. Υπάρχουν όμως και σημαντικά κίνητρα πλέον για τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Ήδη νομίζω ότι και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί αυτό το αντιλαμβάνονται και μπαίνουν στην ψυχολογία και τη λειτουργία του να παράξουν καινούριο προϊόν. Και θέλω να πω και ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι έχει εξαιρετικούς δημιουργούς και ο λαός μας δικαιούται την δυνατότητά τους για να δημιουργούν να την απολαμβάνει. Έχουμε όμως μπροστά μας και άλλα στάδια. Έχουμε και τις περιφερειακές άδειες. Εκεί τι περιμένουμε, κύριε Παπά? Εκεί θα ξεκινήσουμε πάλι μια διαβούλευση με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Είναι μια λίγο πιο πολύπλοκη διαδικασία, διότι θα πρέπει να καταλήξουμε και στον αριθμό των αδειών ανά περιφέρεια. Οπότε θα χρειαστεί κάποιο διάστημα, ούτως ώστε να οριστικοποιηθούν οι όροι διεξαγωγής της αδειοδότησης. Με τις άδειες εθνικής εμβέλειας. Νομίζω όμως ότι. Νομίζω ότι όμως έχουμε συσσωρεύσει μια τεχνογνωσία η οποία μας επιτρέπει πάρα πολλά εμπόδια έτσι να τα υπερβούμε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχουν τα θεσμικά συνταγματικά ερωτήματα πλέον διότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στη βάση της οποίας θα διεξαχθούν και οι επόμενες και νομίζω ότι έτσι με αναστοχασμό και αυτοπεποίθηση μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη μέρα της τηλεόρασης. Και αυτό θέλω να το πω και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία και εναντίον εμού προσωπικώς αλλά εναντίον της κυβέρνησης συνολικά εξαπέλυσαν δρυμύτατες επιθέσεις. Ναι. Και θα ήθελα αυτές τις μέρες να ακούσω τη θέση τους. Έχουμε 5 άδειες, έχουμε τίμημα. Έχουμε το όριο των 400 εργαζομένων ανά κανάλι. Υπάρχει κάτι από αυτά που θα θέλανε να αλλάξουν? Λοιπόν, να πούμε λίγο και τι μπορεί να περιμένουμε και για τις άδειες εθνικής εμβέλειας που έχουν απομείνει, που δεν τις έχει διεκδικήσει κάποιος. Εκεί ποια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί, αν θελήσει κάποιος την πορεία του χρόνου? Ο νόμος 4339, κυρία Τζίμα και κύριε Λάμπρου, περιγράφει λεπτομερώς το τι συμβαίνει. Μέχρι την προκήρυξη των θεματικών αδειών, εάν υπάρξει κάποιος ο οποίος έχει έμπρακτο ενδιαφέρον και έμπρακτο ενδιαφέρον σημαίνει ότι προσέρχεται με πρόταση και με χρήματα, υποχρεούται η πολιτεία να προκηρύξει τις εναπομείνασες άδειες. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και ένα νομοσχέδιο για την τηλεοπτική κάλυψη 3.500 οικισμών, εκεί όπου δεν έχουμε σήμα, Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 400.000 συμπολίτες μας δεν μπορούν να δουν ελληνική τηλεόραση. Είναι κρίμα, άδικο και ανήθικο κατά τη γνώμη μου. Με πολύ λίγα χρήματα όμως, αυτή τη στιγμή και στη βάση της πρωτοβουλίας την οποία πήραμε πριν περίπου 1,5 χρόνο και καλύψαμε τηλεοπτικά τη Θράκη και τα νησιά της Παραμεθωρίου, καλύπτουμε όλες τις λεγόμενες λευκές περιοχές της πατρίδας μας, λευκές. Δεν είναι ακριβώς λευκές, είναι μάλλον πιο μαύρες, διότι βιώνουν μαύρο οι πολίτες που μένουν εκεί και τους δίνουμε τη δυνατότητα μέσω επιδότησης να αποκτήσουν εξοπλισμό που θα διασφαλίζει την πρόσβαση. Για πόσα χρήματα, μπορεί να μιλάμε ανά νοικοκυριό? Είναι 110 ευρώ ανά νοικοκυριό, που είναι ο προσδιορισμός του κόστους απόκτησης του εξοπλισμού και από εκεί και πέρα είναι απολύτως δωρεάν η πρόσβαση στο ελληνικό τηλεοπτικό προϊόν των πανελλαδικών σταθμών. Κύριε Παπά, θέλω να σας πω, ήταν και ένας καημός πολλών από τους πολίτες, αυτούς που λέγαμε πριν από λίγο. Εγώ το έβλεπα και στα ταξίδια που έκανα στα ρεπορτάζ μου, μου λέγανε στις ακριτικές περιοχές ότι πιάνουμε τουρκικά κανάλια και δεν πιάνουμε τα ελληνικά. Μα δεν το έχουμε ζήσει όλοι και ως επισκέπτες στα νησιά. Τους είχαν ξεριζώσει και μας λέγανε ρε παιδιά, είναι σημαντικό να πατήσει το κουμπί της τηλεόρασης και να δεις το δικό σου. Και σε κάποιες περιοχές, όπως. Κρίσιμες, πιο κρίσιμες, αναφέρθηκε ο κύριος Παπάς και στη Θράκη, το ζήτημα έχει και άλλες προεκτάσεις. Διότι δεν είναι δυνατόν να μπορείς να δεις, να έχεις πρόσβαση, ας το πούμε περισσότερο, στις τουρκικές θέσεις, στο τουρκικό προϊόν, στην πληροφορία που έρχεται από τα τουρκικά δίκτυα και να μην μπορείς να δεις το ελληνικό κομμάτι. Κύριε Παπά, τα πράγματα εκεί είναι πιο σύνθετα. Επειδή ανήγγειλα από το ραδιόφωνο την συζήτηση που θα είχαμε σήμερα, αμέσως είχα μηνύματα και από πολλούς νέους ανθρώπους ότι το ίντερνετ είναι ακριβό και αργό. Και μου λένε, για να ρωτώ τον κύριο Παπά, έχει προαναγγείλει ότι θα αλλάξει αυτό. Θέλουμε να ξέρουμε πότε, γιατί κοιτάτε τώρα κακά τα ψέματα. Το ίντερνετ δεν αφορά μόνο τους νέους ανθρώπους, αφορά όλους πλέον. Και πολίτες. Για να είμαστε και δίκαιοι, εγώ θυμάμαι και προηγούμενες κυβερνήσεις που είχαν εξαγγείλει ίντερνετ παντού. Παντού. Το οποίο δεν ήρθε ποτέ. Εντάξει.
Μη μου πατάτε τον γκάλο όμως, διότι ο κύριος ο οποίος εξήγησε. Δεν είχα καμία πρόθεση για τον γκάλο σε όλη την Ελλάδα. Μάλλον δεν ήξερε τι έλεγε. Mm-hmm. Μάλλον δεν ήξερε τι έλεγε και αυτός που του εισηγήθηκε να το πει δεν ήξερε μάλλον και αυτός τι. Τώρα τι γίνεται τι με το καταλάβαινε από αυτά που διάβασε. Θα σας πω, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο μας έχει κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους γύρω στα 4 δις, δημόσιες και ιδιωτικές για τα επόμενα 4 χρόνια, ούτως ώστε οι οπτικές ίνες να φτάσουν σε κάθε σπίτι και σε κάθε επιχείρηση. Η οπτική ίνα είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε σχέση με τη συνδεσιμότητα και διασφαλίζει πάρα πολύ υψηλού επίπεδου συνδεσιμότητες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν ανοίξει πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα και ο κόσμος που μας ακούει έχει μία αξία να μπει στη διεύθυνση www.sfbb.gr, δηλαδή superfastbroadband.gr, για να τσεκάρει εάν η οδός στην οποία διαμένει εμπίπτει στις περιοχές οι οποίες ανοίξανε για την οπτική ίνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να είναι δικαιούχος επιδότησης, ούτως ώστε να λάβει με χαμηλό τίμημα τη δυνατότητα να συνδεθεί με οπτική ίνα. Αυτό είναι ίδιο. Μιλάμε για 20πλάσιες ή 30πλάσιες ταχύτητες από αυτές που απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κύριε Παπά, να βάλουμε μια άνω τελεία στο κομμάτι που αφορά στις αρμοδιότητες σας αυστηρά. Να πάμε λίγο και στην γενική, στην ευρύτερη πολιτική σκηνή. Μετράμε αντίστροφα για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολλά κυβερνητικά στελέχη έχουν κλείσει το μάτι για διάφορες παροχές. Προεξάρχουσα η υπόθεση των συντάξεων. Θέλουμε να ακούσουμε και τη δική σας θέση. Αν τελικά είστε πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό και αν θα ακούσουμε μια καθαρή απόφαση για το τι θα γίνει με τις συντάξεις. Θα κοπούν ή δεν θα κοπούν? Η τελική ημερομηνία όπου θα αποφασιστεί αυτό το μέτρο είναι η κατάθεση του προϋπολογισμού, όπου εκεί είναι τα κουκιά μετρημένα. Θέλω να υπογραμμίσω όμως το εξής. Το μέτρο για τις συντάξεις, το οποίο είναι ένα δυσμενές μέτρο και ήρθε μαζί με τα αντίμετρα τα οποία διεκδίκησε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας όταν η διαπραγμάτευση δεν πήγε όσο καλά όσο θα θέλαμε. Είναι ένα μέτρο το οποίο αποφασίστηκε όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν μέρος της αντισυμβαλόμενος στη διαπραγμάτευση, να το πω έτσι, και αποφασίστηκε και όταν δεν είχαμε και τα τελευταία στοιχεία για την πορεία του ΕΦΚΑ, ο οποίος ΕΦΚΑ πάει πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, καθώς αυξάνεται η απασχόληση και οι εισφορές και συνεπώς ταμιακά δεν υπάρχει λόγος να εφαρμοστεί το μέτρο. Η φαρέτρα η ελληνική γεμίζει και νομίζω ότι θα αξιοποιηθούν όλα τα όπλα με τον κατάλληλο τρόπο. Κύριε Παπά, η απόφαση θα ληφθεί σε συνεννόηση με τους θεσμούς η ελληνική κυβέρνηση, αν χρειαστεί από τη στιγμή που έχει μια καθαρή εικόνα του τι γίνεται στα οικονομικά της, θα προχωρήσει ούτως ή άλλως? Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να έρθουμε σε συμφωνία, κυρία Τζίμα. Mm-hmm. Δεν μου λέτε τώρα, επειδή είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει πολύ το κομμάτι της συνεργασίας των ΗΠΑ με τη χώρα μας. Και επειδή σήμερα βγήκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και είχε και ένα κείμενο, ένα άρθρο, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι στρατηγική σημασία στη συνεργασία αυτή. Θέλετε να μας δώσετε δύο λόγια? Πόσο σημαντικό είναι αυτό που θα γίνει τώρα στη ΔΕΘ και πώς μπορεί να κερδίσει η χώρα από αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ νομίζω ότι είμαστε σε μια ευτυχή συγκυρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η τιμόμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αυτή η διοργάνωση, η φετινή ΔΕΘ, θα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών. Mm-hmm. Η Ελλάδα ανακάμπτει, η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτείων πολλαπλασιάζει τα θετικά μηνύματα της ανάκαμψης σε όλο τον επενδυτικό κόσμο και κυρίως και η ελληνική πολιτεία θέλει να στείλει ένα μήνυμα ανάκαμψης. Τι κάνουμε λοιπόν? Η Ελλάδα, κυρία Τζίμα και κύριε Λάμπρου, δεν είναι μόνο folklore, δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου βεβαίως, να μην παρεξηγηθώ. Αλλά έχει και τα μυαλά και τις δυνατότητες και τα ταλέντα να παράξει προϊόντα καινοτομίας, νέας τεχνολογίας, ψηφιακά προϊόντα τα οποία θα βελτιώσουν τη ζωή όλων μας. Εδώ πρέπει να ευλογήσουμε 120... και λίγο τα γένια μας, κύριε Παπά, γιατί υπάρχουν και 120 νεοφυείς επιχειρήσεις που φιλοξενούνται στη ΔΕΘ. Και περιμένουν πολλά εκεί. Θα ταξιδέψουμε μαζί τους αύριο το πρωί, θα σας πω, θα ταξιδέψουμε μαζί τους αύριο το πρωί με ένα ειδικά αναβλωμένο τρένο από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, μαζί με 120 και πλέον νεοφυείς επιχειρήσεις, startups, με δύο εργαστήρια ρομποτικής και με άλλες δομές, για να δείξουμε ότι υπάρχει μια Ελλάδα η οποία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και βεβαίως από τη μεριά της πολιτείας καλύπτουμε τα έξοδα μετάβασης
και φιλοξενίας στη ΔΕΘ αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα τα προϊόντα και τις ιδέες τους να τα παρουσιάσουν στις εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε ένα σήμα ότι η Ελλάδα πλέον έχει αυτοπεποίθηση. Δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Ούτε τον εαυτό της, ούτε το διπλανό της, ούτε το βόρειο γειτονά της. Μπορεί να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια και αυτό θα το κάνουμε βάζοντας μπροστά το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα. Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια και καλό ταξίδι αύριο.